κοιτάξτε! Καλημέρα, καλημέρα. Ξέρεις τι θα πω, γι' αυτό με βλέπεις με το τεράστιο χαμόγελο, γιατί παιδιά... Αγόρι μου, αρχίζει άλλη μία χρονιά δυναμικά! Όπως το λέτε, γιατί μπορεί να μας χωρίζουν 8 μήνες από την Eurovision, αλλά από εδώ θα μάθετε και τα ονόματα που παίζουν και τα μυστικά σχέδια του Rick και της ΕΡΤ. Και πρέπει να σας πω ότι ήταν μια πολύ ωραία Eurovision και αυτό φαίνεται ήδη από το πώς ετοιμάζεται το Rotterdam, που είναι η πόλη που θα φιλοξενήσει τον 65ο διαγωνισμό της Eurovision. Από τώρα, Στεφανέ μου, και βλέπετε ήδη στις οθόνες σας το πρόμο βίντεο. Τα τελευταία χρόνια δεν μας έχουν συνηθίσει οι χώρες να ετοιμάζονται τόσο νωρίς και βλέπουμε ότι το Σεπτέμβριο αποφάσισαν ότι οι Ολλανδοί, ότι ο διαγωνισμός θα γίνει στο Rotterdam και ήδη έβαλαν τον Duncan Lawrence, τον περσινό νικητή θριαμβευτή της Eurovision, να γυρίσει ένα βίντεο που μας δείχνει βεβαίως την υπέροχη αυτή πόλη, που εκεί θα είμαστε εμείς ήδη από τις αρχές Μαΐου για τις πρώτες πρόβες. Οργάνωση. Wow. Τα έχει κλείσει τα εισιτηριάκια. Τα έχω κλείσει τα εισιτηριάκια και πρέπει να σου πω. Δεν ξεκινάει, εσύ Γιάννη, συγγνώμη. Όλος ο κόσμος με το που ανακοινωθεί αυτό συνέχεια μέχρι να τελειώσει αυτή η Eurovision θα λένε γιατί δεν έγινε στο Άμστερνταμ. Γιατί δεν βάζουν ένα δίλεπτο στην αρχή που εξηγεί γιατί δεν έγινε στο Άμστερνταμ, ώστε όποιο ρωτάει να μπορούν να βλέπουν αυτό το βίντεο. Α, σα τα μεταφέρω εγώ τώρα. Δεν μου τόση άλλο ήταν η πόλη που είχε το μεγαλύτερο στάδιο για να γίνει. Αλλά μην μείνουμε σε αυτό. Πάμε λίγο πάμε στην Ελλάδα τώρα, εμείς. Βασικά. Γιατί πρέπει να σα πω ότι και η Ελλάδα και η Κύπρος θα είναι παρούσες στον 65ο διαγωνισμό τραγουδίου της Eurovision. Και ξεκινάμε με την Ελλάδα να δούμε τι γίνεται. Τι γίνεται, λοιπόν, καταρχήν, μπορεί να παραμένει ο Δημήτρης Παπαδημητρίου στο Δέλτα Σίγμα, που ήταν αυτός που ουσιαστικά πέρυσι επέλεξε την Κατερίνα Ντούσκα. Όμως, από ό,τι μου λένε φέτος τα πράγματα, αμάτα. Μπορεί να αλλάξει συνταγή. Κλωτσάω και μπορεί εγώ, να Γιάννη, αλλάξει συνταγή, διότι μπορεί να δούμε διαγωνισμό, δηλαδή ελληνικό τελικό, και όχι απευθείας ανάθεση. Κάτι Μπράβο. Που στην Ελλάδα είχε να γίνει από το 2015. Μπράβο. Ωραίο. Γενικότερα, γνωρίζω από τις πρώτες κινήσεις που έχω κάνει. Από τότε, συγγνώμη, που έβριζε ο Μπίγαλη στους πάντες και τα πάντα. Αυτό ξέρεις, αυτό είναι πολύ παλιό. Τώρα. Είσαι πολύ μεγάλος, γι' αυτό το θυμάσαι. Πριν, οπότε τον κλωτσάω εγώ, Γιάννη μου, συνέχισε. Καλά κάνεις. Λοιπόν, μπορώ να σας πω λοιπόν, ξέρω πολύ καλά ότι ο Κωνσταντίνος Ζούλας, ο νέος πρόεδρος της ΕΡΤ, θα έχει πολύ μεγάλη εμπλοκή σε όλη την υπόθεση αυτή, γιατί ούτως ή άλλως θέλουν λίγο οι παλιές αμαρτίες της ΕΡΤ με την Φουρέιρα που είχε πάει και δεν την είχατε, της είχαν πει ότι δεν σας θέλουμε, κυρία Φουρέιρα. Πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουν, έτσι. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν, λέμε, έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνει διαγωνισμός. Όπως και να έχει, αυτό θα το γνωρίζουμε περί τα τέλη Οκτωβρίου. Μπράβο. Και στην Κύπρο τι γίνεται. Πάμε στο ΡΙΚ που είναι πολύ πιο οργανωμένα τα πράγματα, γιατί εκεί δεν είχαν και αλλαγή ούτως ή άλλως. Μπράβο! Λοιπόν, αρκεί να σας πω ότι παρόλο που επισήμως δεν είπε ο πρόεδρος, ας πούμε, του ΡΙΚ, φέρτε μου κάποια τραγούδια να ακούσω, έχει ήδη στο γραφείο του, από ό,τι μου λένε οι πληροφορίες μου, 70 τραγούδια διαφορετικών συνθετών. Τι λέτε, και μάλιστα πολύ λίγα από αυτά είναι Ελλήνων συνθετών. Είναι πολύ ξένοι συνθέτες που θέλουν να πάνε στο διαγωνισμό με την Κύπρο. Έχουμε μάθει τη συνταγή τώρα. Εκ των οποίων θα πρέπει να επιλεγεί το ένα και μετά θα επιλέξουν τον τραγουδιστή. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ακούνε με μια επιτροπή πάρα πολλά τραγούδια, θα επιλέξουν αυτό που τους αρέσει περισσότερο και πάνω σε αυτό θέλουν να κουμπώσουν τον τραγουδιστή ή την τραγουδίστρια που πιστεύουν ότι θα ταιριάζει σε αυτό το κομμάτι. Άρα, ακολουθούν τη συνταγή που είχαν τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή ακριβώς όλη την ομάδα και μετά βρίσκουμε μεν τον τραγουδιστή. Το άλλο όμως που συνάχουμε ως συμπέρασμα είναι ότι ο Άλεξ Παπακοσταντίνου, αγαπημένος του Στέφανου, δεν θα είναι ο συνθέτης του τραγουδιού. Όσο γνωρίζω, μέσα στα 70 τραγούδια δεν υπάρχει κάποιο του Άλεξ Παπακοσταντίνου προς το παρόν. Περιμένετε να τον ακούσουμε. Δεν υπάρχει κάποιο. Κάποιο τραγούδι του Άλεξ Παπακοσταντίνου στα 70 προς το παρόν. Όμως έρχονται κι άλλα. Μάλιστα. Εγώ αντιλαμβάνομαι, συγγνώμη, ότι ο κύκλος μας είναι ο φορολογικός παράδεισος των τραγουδιστών της Eurovision. Μάλιστα. Εγώ είπα να πάμε να δούμε και μια τα ονόματα. Χρειαζόταν πολύ το θέμα για να πάει πιο πέρα. Εγώ για την Κύπρο πρέπει να πεις αυτό. Το άνοιξε αρκετά καλά. Εγώ για την Κύπρο πάντως περίμενα ότι ο διαγωνισμός του τραγουδίου της Eurovision είναι ένας διαγωνισμός που διαγωνίζονται όλοι οι συνθέτες και στο τέλος κερδίζει ο Άλεξ Παπακοσταντίνου. Για να μην το χαλάς αυτό. Δηλαδή αυτό πρέπει να πάει πάλι. Δεν έχει πάει ακόμα ο άνθρωπος. Να δούμε όμως και μερικά ονόματα, γιατί πρέπει να σας πω ότι ακούγονται ήδη. Να πω κάτι, Γιάννη, συγγνώμη. Έχοντας πάει με δύο τραγουδίστριες παρόμοιες, δηλαδή μία χρονιά την Ελένη Φουρέιρα, μία χρονιά την Τάμπτα. Θα πάνε μόνο με άντρα από ψάρ. Λοιπόν, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Ήδη έχουν ακουστεί τα ονόματα του Ιαν Στρατή και του Βαγγέλη Κακουριώτη. Δεν μπορεί. Αυτό όμως πώς έχει γίνει. Γιατί ουσιαστικά κάποια στιγμή βολιδοσκόπησαν τις εταιρείες τις γραφικές και τους είπαν
Αν θα θέλατε κάποιον να στείλετε στη Eurovision, ποιος θα ήταν αυτός? Οπότε η μία εταιρεία είπε τον Βαγγέλη Κακουριώτη και η άλλη τον Ιαν Στρατή. Ο Βαγγέλης Κακουριώτης, και το ξέρεις προφανώς και εσύ και το έχουμε συζητήσει και στο γραφείο, ξέρουμε από το καλοκαίρι, εγώ το ξέρω από το team του, ότι το παιδί ετοιμάζεται για την Eurovision, το λέει στους ενούς συνεργάτες του. Από μόνος του. Και αν το ρωτήσεις και του πεις τι θα γίνει με την Eurovision του χρόνου, έτσι δεν είναι, Γιάννη? Λέει, πρόσεξε όμως. Θέλω και και θα προσπαθήσουμε. Α, άλλο ρε παιδάκι μου, θέλω. Να πάμε Eurovision. Άλλο θέλω και άλλο προετοιμάζεται. Από το Θωμά. Είναι ότι στα 70 τραγούδια που έχει το ΡΙΚ υπάρχουν και γυναικεία τραγούδια. Οπότε μη δέσετε τίποτα. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε ούτως ή άλλως. Νομίζω ότι ειδικά στην Eurovision έχουμε ρεπορτάζ. Ναι, καλέ τώρα, πώς θα το αφισβητήσει αυτό, για όνομα Θεού. Δεν είναι κακές επιλογές ούτε ο Ιαν Στρατής, ούτε ο Βαγγέλης Κακουριώτης, αν με ρωτάτε εμένα. Γιάννη, πες μας έτσι πολύ σύντομα πόσο χαρούμενος είσαι που ξεκίνησες τη Eurovision πρώτος. Δεν υπάρχει. Τρελαίνομαι. Θέλω να πάω από τώρα στέλνω και να χτυπάω το κουδούνι και να πω πείτε μου ποιος θα είναι. Δεν αντέχω άλλο. Και όλα αυτά τα ακούτε και θα τα ακούτε από ποιο, όχι από οποιοδήποτε πουλάκι, αλλά από εδώ. Από το πουλοπουλάκι. Το γενικό πουλοπουλάκι. Ευχαριστώ.